Και όλο αυτό το ψέμα για να αποφύγεις να μου πεις για το γάμο του Σπύρου. Με έχεις ανήκαν να κρατήσω ένα μυστικό. Τόσο πια. Σου εξήγησα. Έψανα να βρω μια δικαιολογία για να φύγω από το σπίτι. Για το γάμο. Αλλά δεν ήξερα τι να σκεφτώ. Και βρήκες το δοντάκι. Ούτε δεκάχρονο να σου να ρεθάνω. Τι κάνετε εδώ? Εσύ τι βλέπεις να κάνουμε? Μιλάμε. Θες να βγούμε να κάνεις δουλειά? Δουλειά? Ναι, ήρθα να αλλάξω τα σεντόνια. Ποια σεντόνια? Με αυτά που βλέπω τι θέλεις να πω. Τέλος πάντων, μάλλον δεν τελειώσατε ακόμα. Θα ξανάρθω αργότερα. Ανέστη, τι ευχάριστη έκπληξη. Ευχάριστη? Δεν θα χαρείς και πολύ. Αρκετά έπαιξες, Μανούλα. Σοβαρεύουν τώρα τα πράγματα και κοίτα να το πάρεις ψύχρεμα. Υπόγραψε αυτά τα χαρτιά. Αυτές είναι οι επιταγές που έδωσες σήμερα στη Βάσο. Δες, σφραγίστηκα. Τι? Πάπα, πακέτο που μας έρχεται. Είναι στο θανό. Στο αναγνωστήριο πάντως δεν είναι. Μην πας μέσα σε την ασφάλεια, μόλις φουγκάρισε. Τι κάνεις εσύ εδώ, είσαι άρρωστη. Άσε με τώρα. Παιδάκι μου, δεν είναι κανένας μέσα, σου λέω. Να δεις πού τον είδα τελευταία φορά. Είδα. Στο γεγείο. Ναι, πήρε καφέ και μία τυρόπιτα. Και νομίζω ότι είπε πως θα πάει από το γραφείο της κυρίας Λάρας. Της Λάρας? Ναι, τον άκουσα που το έλεγε. Παντού, από τη χαρά του. Ναι, αλλά νομίζω ότι πρώτα θα πήγαινε από το Λουκιάδη. Πήγαινε από εκεί και μετά πήγαινε από τη Λάρα. Ποιο είναι πιο κοντά? Καλτουργιά, δεν έχει να έρθει εδώ? Ναι. Α, Μαριτσάκι μου! Σου είπα τι έγινε με το Μένιο, δεν σου είπα. Με άλλη στιγμή όμως τώρα δεν προλαβαίνω, βιάζω, μην. Αχ, καημενούλη μου. Έτσι είναι η ζωή. Ισιώνει για τη μία, στραβώνει για την άλλη. Μωρέ, ίσιοσε για μένα. Αρκεί. Για πες, θα βρούμε λίγο χρόνο απόψε για μας. Απόψε θες? Αν δεν τύχει κάτι περίεργο πάλι. Όσο σκέφτομαι τι βρήκες χθες για να με ξεγελάσεις. Το κόλπο με το δοντάκι δεν θα περάσει έτσι. Δηλαδή? Θα το κάνω εγώ να πονέσει τα αλήθεια. Λοιπόν, πάω να διορθώσω τα γραπτά της Β2 και μετά θα σκεφτώ τι βασανιστήρια θα σου κάνω. Α, αν δω το Σπύρο να το ευχηθώ για το γάμο ή είναι μυστικό ακόμα? Να βάλουμε λίγο ψαχνό εδώ, γιατί μου είσαι στεγνούλη και δεν έχω που να πιάνομαι. Ναι, ναι, ναι. Και μόλις δέσεις τάσο μου. Παρακαλώ. Συγγνώμη, λάθος. Α, λάθος, τι λάθος? Για πέρασε μέσα και κλείσε την πόρτα. Για κοίταξέ μας καλά. Έχεις δει ποτέ σου πιο σωστό συνδυασμό? Φτύσε μας να μην μας ματιάσεις. Ορίστε. Φτύσε μας, παιδί μου, και άσε τις ερωτήσεις. Πες, φτού. Φτού. Α, δεν το έκανε με την ψυχή της. Διέκρινα μία στη φύλλα ή μου φάνηκε? Από τη ζήλια της. Πασπάτη, ή θα φτύσεις κανονικά ή θα φτύσεις αίμα. Διάλεξε. Θα σας φτύσω. Φτού. Φτού. Καλύτερο ήτανε. Κοραλία. Αγάπη. Μωρό. Κάρμα μου. Τρέλα. Εμπρωμένο μου. Ζωή μου. Ναι, ναι, ναι. Βρέθηκα σε μια στιγμή αδυναμίας και το εκμεταλλεύτηκες, Ανέστη. Βρε, δεν αφήνεις το μελόδραμα να υπογράψεις. Και για να μην γελιόμαστε, Μανούλα, από τη στιγμή που βρέθηκες σε αδυναμία, το πράγμα έχει τελειώσει. Τι έχει τελειώσει? Θέλει και εξήγηση. Το ένα δάνειο θα φέρνει το άλλο. Από το ταμείο δεν υπήρχε περίπτωση να εξυπηρετηθείς ξανά όσες απειλές και αν έλεγες στη Βάσο. Ώστε ήταν στημένο έτσι. Για το καλό σου. Εσύ πώς το υπολόγισες δηλαδή? Ότι θα φεύγανε από το ταμείο μου αράδαντα εκατομμύρια και εγώ δεν θα έπαιρνα χαμπάρι? Χίλιες φορές το κογλίφους παρά σε σένα που έπεσε, Ανέστη. Αυτό πήγα να προλάβω, μάνα, τους το κογλίφους. Γιατί η επόμενη πόρτα που θα χτύπαγες θα ήταν δική τους. Μπρος, υπόγραψε. Τόσο εύκολα? Περίμενε. Δεν είπα ακόμα την τελευταία μου λέξη. Να σου θυμίσω για μια ακόμα φορά ότι οι επιταγές σφραγίστηκαν και ότι με τα χρήματα πληρώθηκαν ήδη οι καθηγητές σου. Θες, δε θες.
μπαμπά. Λάρα. Μαριζά, τι θες εσύ εδώ, γιατί σηκώθηκες από το κρεβάτι? Αφού ο πυρετός έπεσε. Παιδί μου, γιατί δεν καθόσουν μια μέρα ακόμα να γίνεις καλά? Ορίστε, ορίστε, κοίτα, 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 κοίτα. Είσαι γλωμή, βήχεις. Πες και εσύ κάτι, ρε μάνα. Μάνα. Αυτή τη λέξη Ανέστη μην την ξαναπιάσεις το στόμα σου. Σου δίνω το λόγο μου ότι μέχρι το βράδυ θα εξοφλήσω τις επιταγές που κρατάς και μετά εμείς τέρμα. Βρε κάτσε κάτω να υπογράψεις και άσε τις φοβέρες. Δεν περνάνε αυτά σε μένα. Τι έχει συμβεί? Τι έχει συμβεί? Μου είναι αδύνατο να περιγράψω με λόγια το μέγεθος αυτής της τραγωδίας. Δεν είμαι ούτε ο Σοφοκλής, ούτε ο Αισχύλος. Η Λάρα είναι κάλλη. Να μου το θυμηθείς. Θα στιγματίσει τη σύγχρονη λογοτεχνία. Τι κάνει το αγοράκι μου? Τι να κάνει, σκασμένο είναι. Γιατί σκασμένο? Καλό κόσμα, τι βρωμάει έτσι? Τα μύδια, ανάψανε. Και δεν τα πέταξα ακόμα? Τα πέταξα, βρε μάτια μου, αλλά ακόμα να ξεμυρίσει. Το άτιμο το μύδι να μην λέει να κινηθεί με τίποτα. Βιάστηκα ο Βλάκας να παραγγείλω κι άλλα 20 κιλά. Μα και τι κάθεσαι, πάρε να κυρώσει την παραγγελία. Τώρα είναι αργά, στο καράβι έρχονται. Το απόγευμα με για λαύριο να πάω να τα παραλάβω. Και τώρα δεν τραβείτε. Να πείσω δεν τώρα. Τόσο ωραίο μύδι, ζωντανό από την κούταλη. Φρεσκότατο, έτοιμο να σου μιλήσει και δεν το προτιμάνε. Απαράδεκτο. Κι όμως. Κι άμα δεν πουληθεί σε 3-4 μέρες γίνεται. Άσε, μη σου πω τώρα πώς γίνεται. Και η ζημιά? Δεν καταστρεφόμαστε, αλλά γιατί να μπαίνουμε και μέσα. Μπα, θα τα βάλω προσφορά. Στο ένα κιλό, ακόμα ένα κιλό δώρο. Και άμα παίρνουνε μόνο το δώρο? Τι λες τώρα, βρε Δέσποινα? Ακούς τι λες? Πώς μπορείς να της το κάνεις αυτό, ρε μπαμπά? Εντάξει, μπορεί να στριμώχτηκε λίγο οικονομικά, αλλά και εσύ. Λίγο. Θες να σου δείξω τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει? Θες να σου πω που οδεύει το χρεοκοπημένο τερατούργημα της μάνας μου? Ναι, αλλά και εσύ τις την έφερες κανονικά. Τις την έφερα. Είναι καιρός τώρα που της λέω να μου το δώσει μήπως και το σώσω, αλλά αυτή κάνει την πάπια. Δεν θέλει να αποχωριστεί το παιχνιδάκι της. Ποιο παιχνιδάκι της, ρε μπαμπά? Η Λάρα δίνει την ψυχή της για το σχολείο. Νομίζεις ότι της έχει μείνει τίποτα άλλο για να δώσει? Βρίσκει νόημα η ζωή της εδώ. Το αγαπάει, το νοιάζεται. Δηλαδή για κάτσε. Ήταν καλύτερα προηγουμένως με τα χαρτιά και τις ρουλέτες. Χίλιες φορές οι ρουλέτες. Ακόμα καλύτερα οι ρώσικες ρουλέτες. Να τη βρει η σφαίρα Παναγία μου να πάψω να μπαλώνω τις ασυνδοσίες της. Μπαμπά, έτσι και πάρεις της Λάρα στο σχολείο θα πεθάνει. Σιγά που θα πεθάνει. Και άκου να σου πω, μην ανακατεύεσαι εσύ στις δουλειές μου. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι κάνω. Άντε πήγαινε, παιδάκι μου, σπίτι να ξαπλώσεις. Κοντεύει να σου φύγει ο λαιμός από το βήχα. Άντε! Έλα, Θάνο μου. Προηγουμένως μου έκλεισες απότομα το τηλέφωνο. Σε ξανά έπαιρνα και το έχεις κλειστό. Έγινε κάτι? Κάτι φωνές άκουσα. Πού είσαι τώρα? Στο αναγνωστήριο με το Σπύρο και μιλάτε. Σε κλείνω γιατί ήρθε φρόσο με το θερμόμετρο και σε ξαναπαίρνω, ε. Μιλούσα με τη Μαρίζα στο τηλέφωνο και μου την έπεσε η Μαρία. Δεν προλάβα να το κλείσω. Η Μαρίζα μου το είπε, άκουσε φωνές. Κατάλαβα, καινούργιο συναγερμό. Τι ακούς τις σιρήνες, ιου ιου ιου. Όψε την πλάκα, ρε. Με την Κοραλία τι έγινε? Α, σε φιλήσω. Έλα. Σοβαρέψου. Τι σοβαρέψου, αγοράκι μου, μέσα σα το καταλαβαίνει. Από εκεί έρχομαι από το γραφείο τη. Έχω πέσει με 5 φορές και του χαζεύω. Δεν παίρνω χαμπάρι τίποτα. Μπαίνω, βγαίνω. Πάμε να του πάρουμε μαζί. Α, δόξα τω Θεώ. Ξανά έγινε αναγνωστήριο ο αναγνωστρώνας. Αναγνωστρώνας? Πώς αλλιώ να το πω. Ξέρει τι ήταν τα ματάκια μου πριν από λίγο εδώ μέσα, Σπύρο? Φροσακή. Κομμένα τα καρφιά. Και αυτό που είδες πριν με τη Μαρία εδώ ήταν. Δεν λες πάλι καλά που το είδα εγώ και δεν το είδε η επόμενη? Ποια επόμενη? Αυτή που ερχόταν φουριόζα μετά από μένα. Πάτα. Στα 3 μέτρα τη σταμάτησα. Είπα ότι σφουγγάριζα για να μην μπει εδώ μέσα και γίνει κόλαση. Πάτα κι εσύ. Καταλαβαίνεις για ποιο μιλάω, έτσι? Τώρα μόλις του έλεγα ότι τον έψαχνες. Να είμαι κι εγώ. Κόσμο βλέπω, ε. Πώς βρέθηκες εδώ? Για φρόσο και θερμόμετρο μου είπες. Μπλοφίτσα, μπλοφίτσα. Μην κάνεις βήμα, περίμενε. Δεν θα ξεπατώνω όλη μέρα στο σφουγγάρισμα για να πηγαίνει στράφη δουλειά μου. Πάντα πάνω. Λοιπόν, θα με αφήσετε να τελειώσω την ιστορία με τον Τάσο και την Κοραλία? Συνεχίζω. Θα μου πεις πρώτα τι σκέφτηκες.
Μπα, για να αρχίσει τα όχι και τα μη. Να ξεπουλήσουμε, δεν θέλουμε. Κάτσε τώρα να θυμηθώ ποιο ήταν το τελευταίο νούμερο. Πού παίρνεις τηλέφωνο, βρε μάτια μου. Σταμάτα, καλέ, μη μιλάς. Το 5 είναι το 9. Ναι, μαμά, στη Μογγολία θα πάμε. Όχι, ο Σπύρος δεν το ξέρει, θα το πω όταν γυρίσει. Ναι, βρε μαμά μου, στη Μογγολία. Πρώτη φορά την ακούς. Κι εγώ. Όχι, όχι, υπάρχει. Την είδα στο χάρτη. Ναι, δεν είναι πολύ πρωτότυπο. Πήρα και σε κάποια πρακτορία τηλέφωνο για να πάρω πληροφορίες, ξέρεις. Μαμά, χτυπάει τώρα το τηλέφωνο, να σε ξαναπάρω σε λίγο. Σε ξαναπαίρνω. Ναι. Έλα, Άσπα μου. Η Δέσποινα είμαι, τι κάνεις? Α, γεια σας, κυρία Δέσποινα. Τι λέει ο έγκαμος βίος? Μόνη μου είμαι. Σας είπα ότι είναι εδώ. Ποιος? Αυτός που λέτε. Α, ο έγκαμος βίος. Καλά τώρα, μην κολλήσουμε εκεί. Δεν μου λες, βρε Άσπα μου, αν έχεις λίγο χρόνο, δεν πετάγεις από το μαγαζί του Κοσμά που θέλω να μου κάνεις μια χάρη? Τι χάρη? Να, θέλουμε να διαφημίσουμε ένα από τα προϊόντα μας που έχει μείνει λίγο πίσω και σε σκέφτηκα. Θέλετε να παίξω σε διαφημιστικό? Α, γεια σου, θα έρθεις? Το κλείσε. Με αυτά που άκουσε το κορίτσι? Δεν κατάλαβες. Ούρλιαξε, έρχομαι, και το κλείσε. Καλά, δεν έχω ξανά δει τέτοιο κόλλημα. Τάσος και Κοραλία, το φοβερό ζευγάρι, θα αφήσουν ιστορία αυτή τη μίσθηση. Τρομερή ιδέα, πού σου ήρθε, ρε. Καλά, τσάπα σπούδασα τόσα χρόνια χημεία. Είδα στον Τάσο, ας πούμε, το χλώριο και στην Κοραλία το νάτριο. Τα ένωσα και τα δύο μαζί. Α, πολύ ωραία. Γιατί κάνει το χλώριο και το νάτριο όταν τα ενώνουν, Θάνο μου? Ε, καλά, τώρα δεν είναι σοβαρό να μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Να δεις τις άλλες που θα σου κάνω όταν θα μείνουμε μόνοι μας. Θέλεις να σου φέρω λίγο χλώριο? Έχω μπόλικο. Το χρειάζεται το ραντισματάκι του. Όλοι οι άντρες δηλαδή. Στα μάτια. Ναι, καλά, τώρα πέρα από την πλάκα, η ερώτηση που έκανε τώρα η Μαρίζα μας ακυρώνει σαν καθηγητές. Τι τους μάθαμε? Δεν ξέρω τι τους μάθαμε, αλλά το χλωρίχο νάτριο που βάλανε στη ζωή μας η Άσπα και η Μαρίζα είναι το κάτι άλλο. Αλάτι, μωρό μου, αλάτι. Ναι, α, τώρα έμαθες τι είναι το χλωρίχο νάτριο. Λοιπόν, θα πηγαίνω εγώ, να σας αφήσω μόνους, να τα πείτε και λιγάκι. Ναι, να πηγαίνω κι εγώ. Πού πας χωρίς πατάκι? Πού πας χωρίς πατάκι, στη νύχτα, στη βροχή. Καλά, είμαι πολύ ευτυχισμένος που γλίτωσα από την Κοραλία. Τα λέμε. Εσύ φύγες ακόμα, γιατί σηκώθηκες από το κρεβάτι? Έγινε κάτι? Για να είμαι εδώ, κάτσα να πάρω τη Λάρα να δω τι κάνει και θα σου πω. Είσαι καλά, Ανέστη μου. Καταρχάς δεν έχω τόσα λεφτά, αλλά και νάχα. Αλήθεια σου λέω. Κάτι οικονομίες τις έδωσα για ένα σπιτάκι που βρήκα δίπλα στις ξαδέρφεις μου. Ε, ναι, πόσο θα με έχετε ακόμα εδώ? Κλείνω γιατί ήρθε. Πού τόσο νωρίς? Κατάληψη. Δεν είχαμε χώρο να βάλουμε εκείνα τα όρια. Μαρίζα μου, ας μην πούμε τίποτα τώρα. Καταλαβαίνεις πώς είμαι. Πάω να ξαπλώσω. Άμα γυρίσει στο σπίτι, τα λέμε. Έξω είναι. Έχει δέκατα και την κοπάνισε. Ναι, ναι, αγάπη μου, μην ανησυχείς για μένα. Αργότερα. Καλά, την είδες έξω και την άφησες? Θα κυλήσει και θα γίνει χειρότερα. Εγώ την έχω συνηθίσει και δεν ξαναπιάνω άλλη. Πότε το σκάσε και δεν την είδα? Παρακολουθώ τώρα. Άσε από κάδρα, κάδρα, πήξαμε στα κάδρα. Τι τα θέλουμε τόσα. Όπως είπα και προηγουμένως, άκουσα κάτι φωνές στο τηλέφωνο, μετακόπηκε ξαφνικά η γραμμή. Σε ξανά παίρνα, αλλά δεν. Καλά, γι' αυτό το λόγο ήρθες μέχρι εδώ. Γι' αυτόν, αλλά έπεσα σε άλλον σοβαρότερο. Σοβαρότερο? Ο πατέρας μου είπε. Καλά, περίμενε. Ένα-ένα. Γι' αυτό που είπες πριν, για τις φωνές που άκουσες στο τηλέφωνο. Από τη Μαρία ήταν. Χαίρομαι πολύ. Είχαμε μια κόντρα το πρωί για το πρόγραμμα. Τη στάχνω στο Συμβούλιο των Καθηγητών και ήρθε εδώ πέρα να μου ζητήσει το λόγο. Δεν ξέρω, Θάνο. Εμένα μου φάνηκε κάτι πιο προσωπικό. Προσωπικό ήτανε. Είχε θέμα μαζί μου και ήρθε να το λύσει. Δεν καταλαβαίνω κάποιο πράγμα ανησυχία. Πες το μου και πήγαινε γρήγορα σπίτι. Ακούς πως βήχες. Καλά, ας μην το συνεχίσουμε. Μπορεί να έχω κάνει και λάθος. Λάθος και στο υπογράφω. Τώρα θα μου πεις γιατί έκλεισα το τηλέφωνο. Μπουκάρεις έτσι ξαφνικά και δεν ήξερα τι να κάνω. Πολύ θάρρος δεν της έχεις δώσει. Θάρρος? Συνάδελφοι είμαστε. Για πες για το άλλο το σοβαρότερο. Άστα, χαμός έγινε. Ο πατέρας μου θέλει να πάρει το σχολείο από τη Λάρα. Θάνο, δεν πρέπει να γίνει αυτό, γιατί αν γίνει η Λάρα δεν πρόκειται να τα αντέξει. Το προξενιό που μου στήσατε με το φίλο σου. Τι προξενιό, Κοραλία μου, δεν καταλαβαίνω. Σκάσε.
Σκάσε και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Αλλά να συγχωράτε την τύχη που ήταν με το μέρος σας. Ούτε ο Ερυθρός Σταυρός δεν έχει τέτοια επιτυχία στο ενεργητικό του. Ούτε η Νικολούλη. Καταφέρατε να ενώσετε δυο ψυχές με ιστορική διαδρομή. Που βρίσκονταν και χάνονταν. Που ξαναβρίσκονταν και ξαναχάνονταν. Και ξαναβρέθηκαν για πάντα. Mm. Έκανες μαϊμουδιά, Σπυράκο μου, ε. Μου τα είπε η Κοραλία μου. Ρε Κοραλία, σε παρακαλώ, τώρα αυτό είναι αρκετά σοβαρό θέμα για να το λες δεξιά και αριστερά. Δεξιά και αριστερά, ο Τάσος μου! Ή κέντρο, για πρόσεχε τα λόγια, Σπυράκο. Δεν θα μας πεις εσύ τι μυστικά θα μοιραζόμαστε. Εγώ μιλάω. Ναι. Δεν τελειώσαμε με το θεματάκι σου. Πρώην αγαπητέ και πρώην γοητευτικέ συνάδελφε. Κοραλία, τώρα τι θέλεις και τα σκαλίζεις. Άλλωστε, εξαιτίας της πράξης που έκανα. Της απάτης σου εννοείς. Έστω, της απάτης. Αλλά εσύ που πιστεύεις και στη δύναμη του πεπρωμένου, δεν είναι σαν να με έβαλε κάποιος να το κάνω και εξαιτίας αυτού να γνωριστείτε οι δυο σας. Ίσως. Αλλά. Επειδή εγώ και ο Τάσος μου δεν πρέπει να ξαναχωρίσουμε ούτε ώρα. Ναι. Θα ζητήσω από την πρόεδρο να αποσπαστεί εδώ. Θα αποσπαστώ για να σπαστώ τον έρωτά μου. Και για να γίνει αυτό, κάποιος άλλος καθηγητής από εδώ μέσα θα πρέπει να θυσιαστεί. Εσύ είσαι ο πιο εύκολος. Θες να είσαι εσύ. Θες κάποιος άλλος. Δεν ξέρω. Σκέψου το και μου λες την πρότασή σου. Τι τον κοιτάς τον πίνακα? Αράχνες έχει πιάσει? Πώς άραγε να πιάσει? Σας έχω πει τόσες φορές να φέρετε συνεργείο. Εγώ ούτε σε σκάλα μπορώ να ανέβω πια, ούτε σε καρέκλα. Μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι μου. Σε λίγο οι αράχνες θα κρέμονται από το ταβάνι. Εγώ πάντως το βαρέθηκα τόσα χρόνια. Εσύ? Εγώ έχω βαρεθεί εσένα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πες, παιδάκι μου. Ο πίνακα σε πείραξε τώρα. Ας τον εκεί που κάθεται. Τον έχω συνηθίσει. Χώρια τις φορές που κάθομαι και του μιλάω. Σε ποιον μιλάς? Στην κυρία. Στη Βερενίκ. Σε αυτήν. Έχει ακούσει αυτή από μένα. Όλα μου τα εσώψυχα. Και δεν απίβδησε ποτέ. Εγώ στη θέση της θα σου είχα πέσει το κεφάλι. Τώρα που ηρέμησε το κορίτσι μου, θα πάει στο σπίτι. Θα κάτσει στα ζεστά και θα έρθω εγώ το βράδυ, έτσι. Έλα, ρε μάνα. Να σου πω, βρε παιδάκι μου. Έχασα τα κλειδιά του σπιτιού. Τα έχασες ή τα μπέρδεψες με τόσα κλειδιά που κουβαλάς? Σπίτια, μαγαζιά. Όχι, τα έχασα. Δεν τα βρίσκω πουθενά. Κοίτα, όταν γυρίσει σπίτι, στο πρώτο συρτάρι της ηφινιέρας έχω ένα κλειδάκι περασμένο σε μπρελόκ από τον Άγιο Πατάπιο. Βάλ το κάτω από το χαλάκι της εξώπορτας. Τι λέρε, μάνα? Να βάλω το κλειδί κάτω από το χαλάκι της εξώπορτας. Με τόσους κλέφτες. Αν είσαι σπίτι, μην το βάλεις. Αλλά αν λείπεις. Θέλω να περάσω το βράδυ να πάρω μερικά ρούχα. Δεν τα έχω κατεβάσει όλα στο δεύτερο. Γιατί όχι? Σκέφτεσαι να ξαναέρθει τον τέταρτο? Τώρα κουβέντα θα ανοίξουμε. Καλά. Κλείνω τώρα γιατί πρέπει να πάω για μάθημα. Έλα, γεια. Και εσύ, όπως είπαμε, σπίτι. Θα νόμουν να σου πω. Επειδή η Λάρα σήμερα θα είναι με χάπια και δεν θα μπορεί να σε βάλει μέσα, να σου αφήσω κι εγώ το κλειδάκι κάτω από το χαλάκι της εξώπορτας. Για αστείο το λες. Δεν πρέπει κάποια στιγμή και εμένα να μου βγάλεις κλειδί. Εσύ θα μου βγάλεις για το σπίτι σου. Εννοείται. Άντε βρε Ανέστη, ένα τηλέφωνο από το δρόμο. Σταμάτησα και καθόλου να μιλάω στο κινητό. Πότε ένας, πότε άλλος. Τι έγινε, υπέγραψε? Για μάντεψε. Όχι. Σωστά μάντεψες, αλλά πού θα πάει? Αυτό φοβάμαι. Μην πάει πουθενά και βρει τα 500. Ξέχνα το. Μόνο σε το κογλύφους. Αλλά και αυτοί, επειδή τους είχε ταλαιπωρήσει στο παρελθόν, δεν θέλουν ούτε να τη βλέπουν. Με τη Φρόσο το έχει σιγουρέψει καλά? Η Φρόσο αγόρασε σπίτι δίπλα στην ξαδέλφη της. Ό,τι λεφτά είχε. Μας αφήνει σιγά-σιγά. Άντε να ρεώνουμε. Ψ, μην το ξανακούς αυτό. Η Φρόσο θα φύγει από το σπίτι μόνο όταν κλείσει τα μάτια της. Και τα δύο. Τι έγινε, Λάρα? Ξέμεινες από λεφτά και πας να βγάλεις το σπίτι στο σφυρί? Αντί να με ευχαριστείς που σε απαλλάσσω από κούραση και δουλειά. Κομμένα τα τρελά σου. Όχι εξυπνάδες εμένα. Όχι εξυπνάδες, λέει.
Δεν σε πιάνει ασφυξία με όλα αυτά τα πράγματα εδώ μέσα? Έχει πήξει ο τόπος. Να πει η αστυνομία του Feng Shui να μας πάρει με τις χειροπέδες. Ποια αστυνομία να μπει? Του Feng Shui. Πρέπει να αντικαταστήσουμε όλα τα αντικείμενα. Πρέπει να βελτιώσουμε την ενέργεια του χώρου. Η Προκοπίου δεν άφησε τίποτα σπίτι της. Τ' άδειασε. Το ξέρω. Μαθεύτηκε. Πήγανε οι δανειστές και τις πήρανε μέχρι τα βρακιά της από το σιρτάρι. Στο λέω, μην τυχόν και λείψει τίποτα από το σπίτι. Πότε το έσκασες εσύ? Ακούτε γαϊδουρόβιχα. Ήταν ανάγκη, Φροσάκη. Λάρα μου, πώς είσαι? Πάνω και θα έρθω να τα πούμε με την ησυχία μας. Να σου πω, Λάρα. Θυμάσαι το κουτί με τα κοσμήματα που μου έδωσε η Φρόσο? Ρε Φροσάκη, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Μήπως μπορείς να μου δώσεις το κλειδάκι της θηρίδας? Τα κοσμήματα αυτά είναι δικά σου, Μαρίζα. Και είναι πληρωμένα δύο φορές. Μια φορά από το συγχωρεμένο τον παππού σου και άλλη μια όταν τα πλήρωσα εγώ για να τα πάρω από αυτούς που τις τα φάγανε στα χαρτιά. Ναι, ρε Φρόσο μου τώρα, αλλά μένε για να σώσουμε τη Λάρα. Πήγαινε να ξαπλώσεις, Μαρίζα. Έχει δίκιο η Φρόσο. Αυτά δεν πρέπει να πειραχτούν. Δεν είμαι σίγουρη ότι το λες με την καρδιά σου. Γι' αυτό το κλειδάκι της θηρίδας θα το πάρεις από το συμβολιογράφο. Όταν θα έχω πεθάνει πια εγώ. Ποιον συμβολιογράφο? Προς τι το ενδιαφέρον? Να ξέρουμε καλέ, από ποιον θα τα πάρουμε? Θα μυρίσουμε τα νύχια μας. Τώρα δηλαδή τι θέλεις να πεις? Ότι θα πεθάνω πρώτη εγώ? Έλα ρε μανά. Θέλω να σου ζητήσω κάτι, που είσαι? Στη Λίμνο. Πού είσαι? Στο μαγαζί με παιδάκι μου, στο νησί νόμιζες? Έχει πεταχτεί ο άντρας μου μέχρι το... Ο ποιος έχει πεταχτεί? Ακόμα να το συνηθίσεις. Πώς θες δηλαδή να τον ελέω τον Κοσμά? Κοσμά? Και τι τον έχω? Κάτσε ρε μάνα, γιατί θα με ζητώσει τώρα. Δηλαδή τον πατέρα μου πώς το λες, πρώην είναι άντρας σου? Συγχωρεμένο. Έλα, λέγε τώρα, τι με θες? Λοιπόν, στις 9 θα έρθει η Μαρία στο σπίτι. Ανακάλυψε το ψήμα με το δόντι και θα γίνει της κακομοίρας. Σκέψου κάτι καλό. Και έλα στις 9 και 10. Σαν τι να σκεφτώ δηλαδή? Ξέρω κι εγώ, ό,τι να είναι. Για να σηκωθώ να φύγω. Θέλω να πάω στη Μαρίζα. Θα με βοηθήσεις? Καλά, καλά, κάτι θα βρω να κάνω. Κατά τις 9 και 10 είπες? Εντάξει. Να σου πω, να σου χτυπήσω ή θα μ' αφήσεις το κλειδί εκεί που είπαμε? Α, εντάξει. Ναι, ναι, παιδί μου, ξένιασε, ξένιασε. Γεια. Άσπα μου, χίλια ευχαριστώ που ήρθες. Μα σε δωρελογείτε, κυρία Δέσποινα. Άκουσα ότι θα κάνω διαφημιστικό και θα καθόμουν. Θα παίξει την τηλεόραση. Μακάρι να φτάσει μέχρι εκεί. Θα φτάσει, κυρία Δέσποινα. Θα είμαι τόσο καλή που θα μας παίξουν όλα τα κανάλια. Τι θα διαφημίσω? Μύδια. Τι? Πού είναι το κατεψυγμένο σκομπόδεμα? Αν δεν δώσω στον Ανέστη μέχρι το βράδυ τα 500, είμαι χαμένη. Καταλαβαίνεις? Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Σου λέει κάτι? Άρχισες τις παροιμίες πάλι. Πες και τίποτα δικό σου. Όπως έστρωσες, κοιμάσαι. Δικό σου είναι αυτό? Αν θα μου πεις. Ως καμαριέρα ξεκίνησες από εδώ. Στρώνε, ξέστρωνε. Κάτι θα σου μείνε. Σήκω από εκεί. Δεν πρόκειται να βρεις λεφτά. Αγόρασα ένα σπιτάκι δίπλα στις Λούλας και δεν έχει μείνει τίποτα. Αλλού αυτά. Θυμήθηκε ξαφνικά στα 100 να αγοράει σπίτι. 100 να σε φάνε, που θα με πεις 100. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάγδα. Αυτή θα την πληρώσει. Γιατί είμαι σίγουρη πως ο Ανέστης δεν θα έκανε τέτοιο κακό στη μάνα του. Αυτή τον έβαλε. Λάρα, μπορώ να σου μιλήσω λίγο? Να μου μιλήσεις? Μου τη φέρατε καλά-καλά εσύ και ο γιος μου. Με δική σου ιδέα, φυσικά. Και θες να μου μιλήσεις? Πού είναι οι επιταγές? Πρώτον, εγώ δεν ανακατεύτηκα καθόλου. Δεύτερον, έκανα μεγάλη φασαρία στον Ανέστη μόλις έμαθα τι έγινε. Έπεσε από τα σύννεφα. Μα σε ποιον τα πουλάς αυτά? Από τότε που μπήκες εδώ μέσα με του διαόλου το κέραντο που κουβαλάς. Για μέτρα καλύτερα τα λόγια σου, σε παρακαλώ. Εγώ ήρθα να σου πω τι να κάνεις, να σε βοηθήσω. Να βοηθήσεις εσύ? Είμαι σίγουρη ότι πίσω από τη βοήθεια που θέλεις να προσφέρεις κρύβεται βαθύτερος λάκκος από αυτόν που με πέταξε ο γιος μου. Τέρας! Πετάξαμε 5 κιλά μύδια, άσπα μου, και μας έρχονται άλλα 20. Αν μείνουν κι αυτά απόλυτα, καταστραφήκαμε. Μα μύδια, κυρία Δέσποινα, πώς να τα διαφημίσω? Έχω σκεφτεί μια πολύ ωραία ιδέα. Δεν προλαβαίνουμε όμως για σήμερα, γιατί όπου να είναι νυχτώνει. Άργησες κι εσύ να μου ήρθεις. Διαφήμιση θα κάνω, να μην περάσω πρώτα από την Τζίνα. Ποια Τζίνα? Μια φίλη μου ενδυματολόγο. Αυτά μου τα έδωσε εκείνη. Τη είπα τι πουλάτε και μου έδωσε ένα για κάθε είδος. Και θυμώσου να την πουλάμε? Ό,τι έχω φάει. Ελιές, σαρδέλες, ένα άλλο που καίει. Καίει?
Εμείς εδώ κρύα πια τα σερβίρουμε, άσπα μου. Όχι, κυρία Δέσποινα. Είναι ένα άλλο που καίει. Το είχα φάει και με είχε πονέσει το στομαχάκι μου. Το όνομά του το λέει ότι καίει. Για να προσέχουμε. Τι ροκαυτερή. Ναι, αυτό. Και γι' αυτό έχω φέρει το κόκκινο. Αυτό το έφερα για τις σαρδέλες. Και αυτό το έφερα για τις ελιές. Τώρα, κυρία Δέσποινα, για τα μύτια πρέπει να ξαναπάω από την Τζίνα. Τι χρώμα είναι τα μύτια? Μαύρα. Α, μαύρα. Και το κόνσεπτ. Ποιο? Το κόνσεπτ της διαφήμισης, η ιδέα. Α, το κόνσεπτ. Είμαι σίγουρη ότι θα σ' αρέσει. Άκου. Το θαύμα στις μέρες μας πουλάει πολύ. Θα πεις ότι έμεινες έγκυος από τα μύδια μας, θα το πεις? Και όχι από το Σπύρο μου. Ρε πουλάκι μου, από το Σπύρο έμεινες εσύ. Πες όμως τα ψέματα ότι δεν μπορούσες να κάνεις παιδί και ότι μόλις έφαγες τα μύδια μας. Πού να το πω? Έλα αύριο από το πρωί εδώ και ας το πάνω μου. Όπως το τραβάνε θα το τραβήξω. Με τον πατέρα σου ή θα λογαριαστούμε μια και έξω και δεν θα μου ξανακουνηθεί ποτέ, ή θα τα σπάσουμε και ο καθένας θα πάρει το δρόμο του. Και πού θα πας τώρα? Απόψε σε ξενοδοχείο, αύριο βλέπουμε. Εδώ πάντως δεν μένω. Λάρα μου, κάνεις πλάκα τώρα. Μπλουμπλου μου, μην απ' έξω εσύ. Είναι σύγκρουση κορυφής ανάμεσα σε μένα και τον πατέρα σου. Θα νικήσουμε στο τέλος, θα δεις. Πιστεύεις σε μένα? Πιστεύω, ρε Λάρα μου, αλλά γιατί να φύγεις τώρα? Κίνηση στρατηγικής. Θέλω να είμαι μακριά από τον εχθρό για να μπορώ να το επιτεθώ καλύτερα. Θα τα λέμε κάθε μέρα. Σε φιλώ. Βενσερέμος, φυσό μου. Βενσερέμος. Βενσέ τι? Θα νικήσουμε. Ακόμα και για χρήση αυτού που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των πτωμάτων στην ιατρική. Ακούσαμε πολλά από αυτά, δεν τα βρήκαμε. Μόνοι σου. Η Φρόσου πήγε στην εκκλησία να ανάψει ένα κεράκι μπας και μας φωτίσει ο Θεός. Οι υπόλοιποι στα δωμάτια τους. Με τη μάνα μου ειδωθήκατε? Όχι μόνο ειδωθήκαμε, ανταλλάξαμε και φιλοφρονήσεις. Α, κεφάτι, κεφάτι, ε! Πού πας με τη βαλίτσα? Όπου γουστάρω. Όπου γουστάρεις. Μάνα, δεν αφήνεις τα ταηλίκια να βάλεις την υπογραφή σου να τελειώνουμε? Τη λέξη μάνα σου έχω απογορεύσει να τη λες. Όσο για την υπογραφή μου και κάτι άλλο που διαθέτω ακέραιο, αντίθετα με σένα που σε έχει ευνουχίσει η Μαγδούλα. Τι του έχω κάνει? Προσέχω που τα βάζω. Ανέστη, πώς της επιτρέπεις? Αύριο θα είμαι στο σχολείο μου. Μην τολμήσει κανείς να με εμποδίσει. Για κάνε πως πας. Για κάνε πως με σταματάς. Το τραβάει η κυρά Λάρα. Εγώ να δεις που θα το πάω. Τι κάνουμε με την υπογραφή? Πλαστογράφηση. Την ξέρεις την υπογραφή της? Σιγά μωρέ. Σιγά που χρειάζεται και υπογραφή για να κάνουμε αυτό που πρέπει. Τελείωσε το θέμα, ε. Τέλος. Έφυγε και πού πήγε? Ούτε και η ίδια ξέρει. Σε ξενοδοχείο λέει θα με πάρει να μου πει. Τη χαίρομαι όμως θα είμαι, ε. Είναι πνιγμένη αλλά δεν το βάζει κάτω. Θα τα καταφέρει λες? Και βέβαια θα τα καταφέρει. Σιγά μην περάσει του πατέρα μου. Να σου πω, σήμερα που λείπει η Λάρα, λέω να μην το διακινδυνεύσουμε, μην έρθεις καλύτερα. Ναι. Και εσύ που έκανες τόσο κόπο, ήρθες άρρωστη μέχρι το σχολείο, δεν γίνεται. Μην κοροϊδεύεις, δεν ήρθα για βόλτα. Θάνο, νιώθω μεγάλη ανασφάλεια και δεν την νιώθω τυχαία. Καλό είναι αυτό. Καλό το βρίσκεις? Το να σιγοψίνεσαι σε χαμηλή φωτιά είναι το δυναμωτικό μας. Ποντίκι αλλού αυτά, ε. Όχι, όχι, σοβαρολογώ. Κάπου το διάβασα. Πάντως μου αρέσει που είσαι στην Τζίτα. Σου αρέσει? Πρόσεξε, μην έχεις λερωμένη τη φωλιά σου και σ' ανακαλύψω, γιατί... Ναι, τι? Αυτό σου λέω μόνο. Μισό. Ναι? Σου είπε που θα πηγαίνει η μάνα μου? Όχι, ούτε και η ίδια ήξερε. Μπαμπά, μην το τραβάς άλλο. Θα πάθει τίποτα στο τέλος, φτάνει. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Δεν το ήξερα. Να πετάμε εκατομμύρια για να προεδρεύει Λάρα. Από αύριο παίρνει τη θέση της η Μάγδα. Εσύ είσαι καλύτερα? Ποιος παίρνει τη θέση της?
Καλή πρόοδο, Μάγδα μου. Όλα δεξιά. Μονόπαντα. Α, μέσα ήσουνα. Είπε στη Μαρίζα ότι από αύριο. Γιατί κρυφό το έχουμε, αφού έτσι κι αλλιώς θα σε δει. Τι είπε, χάρηκε. Χάρηκε, δεν χάρηκε πολύ που με νοιάζει, αλλά πάμε να ξυπνήσουμε. Άκουσε τι είπε ο πατέρας μου. Πώς δεν τ' άκουσα. Ναι, έχω μουδιάσει ολόκληρο. Καλά, μην το παίρνουμε και τόσο σοβαρά. Η Λάρα αποκλείται να το αφήσει να γίνει αυτό. Θα δώσει μεγάλη μάχη. Λοιπόν, κλείνω τώρα να πάρω και το Σπύρο να τα πω. Από πυρετό, πώς είσαι? Πριν από μισή ώρα, 36 και 9. Καλύτερα είσαι. Λοιπόν, κλείνω και μόλις ξεμπλέξω, σε παίρνω, ε. Από τι να ξεμπλέξεις? Από τις δουλειές που έχω. Έχω να διορθώσω κάτι γραπτά. Λοιπόν, έλα μου, φυλάκι, θα τα πούμε μετά, ε. Ήρθε. Το νου σου εσύ. Όχι σαν τις προάλλες. Είσαι καλά, ρε μωρό μου. Σε ρωτάω. Είσαι καλά? Θα πάρω την Περιστέρα και την ξεχέσω άγρια, μιλάμε. Ακούτε, ρε μυαλό που κουβαλάνε και οι δύο, ακούτε. Είπα ότι θα το κάνω και δεν το κάνω. Έχω κλείσει μακιγιάζ, κομμωτήρια, συνεργεία. Δεν μπορώ να κρεμάσω τόσο κόσμο. Άσε και θα κρεμάσω εγώ την κυραδέσπινα ανάποδα με τις μπουρδες που σου φουσκώνει τα μυαλά. Τι πας να κάνεις, Σπύρο μου? Μένεις εμπόδιο στην καριέρα μου. Ποια καριέρα, μωρέ? Ποια καριέρα? Ποια καριέρα? Του μοντέλου. Για μύδια. Από κάπου πρέπει να αρχίσω κι εγώ. Σήμερα μύδια, αύριο. Αύριο θα σου έλεγα τι κολλάει με τα μύδια, αλλά έχει χάρη. Α, εσύ δεν βάζεις μυαλό. Πας να βγεις μέσα στο κρύο νυχτιάτικα και μου λες σουτ. Σταμάτα, ρε Σιφρόσο, μας ακούσει κανείς? Είναι που είναι χάλια η κατάσταση με τη Λάρα. Τώρα μιλήσαμε. Στη Μεγάλη Βρετανία κατσικώθηκε. Σε πήρε να σου το πει? Με πήρε, για φαγητό θα πήγαινε. Μια χαρά την άκουσα, ανεβασμένη. Ναι, βέβαια, σε σουίτα και να μην είναι ανεβασμένη. Δεν κοιτάει πώς τα έκανε. Εσύ, για πού το έβαλες? Δεν ξέρεις τώρα. Κι αν κάνει κανένα ντου στο δωμάτιό σου ο Ανέστης, θα βοηθήσεις. Όπως τα έχω φανταστεί, δεν θα μείνει μύδι ούτε για μας. Είσαι μεγάλος, Αθανάς, κοκόνα μου. Άκου τι πήγε και σκέφτηκε το μυαλό της. Με παραδέχεσαι? Και όταν τελειώσουμε με το μύδι της γκαστρίας? Α, συνεχίζουμε ακάθεκτη. Με το τσάι που θεραπεύει τους κυρσούς. Με τη γραβιέρα που θεραπεύει την τριχόπτωση. Με τον τραχανά που σου κάνει την καρδιά καινούρια. Έχουμε να μας κοπουλήσουμε. Ατέντε, πάμε σπιτάκι μας. 9:30 πήγε η ώρα. 9:30. Ναι, γιατί? Είχες κάτι να κάνεις και το ξέχασες? Τι είχα να κάνω? Τι είχα να κάνω, είχα? Και που θυμάμαι? Άντε πάμε, κι άμα το θυμηθώ στον δρόμο. Μάνα, θα σε σκοτώσω σήμερα, δεν μου τη γλιτώνεις. Περίμενες κάποιον? Ποιον? Εμένα ρωτάς? Κάθε τρεις και λίγο προς τα εκεί πας. Άκουσα ένα χτύπημα στην πόρτα και νόμιζα ότι κάποιος ήτανε. Αλλά... ίσως είναι καλύτερα έτσι. Για πες, κατάλαβες τι έγινε σήμερα στο σχολείο? Συγγνώμη, σαν την άγινε δηλαδή? Είδα την πρόεδρο να φεύγει από το σχολείο σε έξαλλη κατάσταση. Σχεδόν δεν μιλιότανε. Γι' αυτό λες? Ναι, ναι, κάτι άκουσα να ψιθυρίζεται, αλλά δεν ξέρω αν είναι σοβαρό. Ψιθυρίζεται? Τι ψιθυρίζεται? Ότι η Λάρα έχει οικονομικά προβλήματα και ο γιος θα της πάρει το σχολείο για να το εξοικειώνει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω καλά. Μάλιστα. Ας ασχοληθούμε τότε με αυτά που ξέρουμε. Αν και μου δίνεις την εντύπωση ότι προσπαθείς να ξεφύγεις και απόψε. Μαρία, πρέπει να μιλήσουμε. Δεν μ' αρέσει να κρύβομαι. Και απορώ πως το έχω κάνει μέχρι τώρα.
Να κρύβεσαι. Δεν μ' αρέσει το ύφος σου. Ναι. Έλα ρε Θάνο, άκου να σου πω. Πες τη μάνα σου, δίτσι και την πιάσω στα χέρια μου. Τι? Δεν είσαι μόνος σου. Αλλά εντάξει. Τι? Να πάω εγώ τη μάνα σου. Να της πω να έρθει και τώρα. Καλά, έλα. Κλείνω. Ταραμ, ταραμ, ταραραραραμ. Θες να μείνεις έγκυος και δεν ξέρεις πώς. Άδεια την κυλίτσα σου τη βλέπει ο γιατρός. Κόφτω γιατί θα πάρω ανάποδες. Τρέξε να προλάβεις, έλα στου Κοσμά. Και θα γίνεις γρήγορα και εσύ μαμά. Μαμά, μαμά, μαμά. Μαμούνια, κόφτω λέμε. Είναι απλό και σίγουρο. Είναι σαν παιχνίδι. Κάθεσαι και τρως του Κοσμά το μύδι. Τι τρως του Κοσμά? Και όταν το μυδάκι φτάσει στην κυλίτσα, γίνεται την κυλίτσα σου σαν μικρή μπαλίτσα. Δεν μου λες ρε Περιστέρα. Ωραία το λέω. Τόσο καιρό καλά δεν τα πηγαίναμε. Ε, θες να μην ξαναμιλήσουμε ποτέ? Τι? Μη μου λες εμένα σιγά. Μη μου λες εμένα σιγά. Ακούς τι σου λέω. Δεν θα γίνω γορεζίλη για να πουλήσεις τα μύδια σου. Λοιπόν, δεν ακούω κουβέντα. Τελείωνε. Πού είσαι τώρα? Πού είσαι? Να πας στο σπίτι. Με πήρε τηλέφωνο δάσκαλος και με να πας τώρα στο σπίτι. Τώρα όμως. Ακούς τι σου λέω. Ταραμ, 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 ραμ. Ταραμ. Καταλαβαίνω πάνω κάτω τι ετοιμάζεις να μου πεις. Δώσε μου λίγο χρόνο μόνο να αλλάξω γιατί μετά θα μου είναι δύσκολο. Ζητήσατε κυρία Πρόεδρε. Πόπο. Τι τηλεπάθεια είναι αυτή. Ποια τηλεπάθεια? Αφού μου είπαν ότι με θέλετε. Α, ναι. Και έτσι να είναι. Είναι η δεύτερη φορά για σήμερα. Σε λίγο δεν θα μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Τι έπαθες μωράκι μου, ακόμα ξυπνήσει? Τίποτα, τίποτα, όνειρος άνθρωπος. Εμένα ονειρευόσουνε μωράκι μου. Ναι, εσένα μωρό μου. Δεν άλλαξε τελικά. Το ξανασκέφτηκα και είπα, οκ, θα ακούσω πρώτα αυτά που έχει να μου πει και αν είναι σοβαρά, βλέπουμε. Έχουμε περάσει διάφορες φάσεις το τελευταίο καιρό και στο τέλος όλα καλά. Μπορεί να είναι μια από τα ίδια. Μπορεί και να μην είναι όμως. Μαρία, θέλω να με καταλάβεις. Σου έχει συμβεί ποτέ να είσαι μπερδεμένη, να άλλο να θες και άλλο να, κάνεις? Όχι. Και για να σε προλάβω, δεν θα ήθελα ποτέ να παίξω σε ένα εργάκι κάποιου που άλλα θέλει και άλλα κάνει. Ναι, αλλά οι ισορροπίες είναι λεπτές. Δηλαδή, καμιά φορά παρασυρώμαστε από λάθη που στην αρχή νομίζουμε ότι είναι σωστά
Και μετά... Δεν αφήνουμε τις θεωρίες και τα γύρω-γύρω και να περάσουμε στο θέμα. Ναι. Ναι. Θα τα αφήσουμε το γύρω-γύρω. Στο κέντρο. Εγώ όλο αυτό το διάστημα έχω... Έχω λουξοδρομήσει από αυτό που... Από αυτό που ήμουνα. Από αυτό που θέλω να είμαι. Τι θέλεις? Θέλω να είμαι καθαρός με τους ανθρώπους. Θέλω να είμαι εντάξει, θέλω να... Θέλω να μην παίζω μαζί τους. Και δυστυχώς αυτό έκανα όλο αυτόν τον καιρό. Συγγνώμη. Για ποιο πράγμα? Για το Θάνο που γνώρισες. Δεν σου αξίζει. Όλο αυτό το διάστημα προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να σου το πω, αλλά πάντα κάπου χαλάγε και γι' αυτό το άφησα. Υπάρχει ένας άνθρωπος... Η Μαρίζα για μένα είναι... Σταμάτα. Κόπανε. Όχι ρε, όχι τέτοια αναποδιά, γιατί, τον εγκατέλειψες, γιατί? Δεν λέω, είναι μεγάλο κουνέρι Σπύρο μου και εγώ ακόμα τρέμω από τη σύγχυση που πήρα. Αλλά μήπως είναι καλύτερα έτσι? Τον έπιασε η Μαρίζα με την Αγγλικού και το λέτε καλύτερα. Τέλος. Πήγαινε, πες ό,τι θες για μένα και αύριο βλέπουμε. Σε ποιον, στο Λυκειάρχη ή στη Λάρα που τα έχει μάθει όλα? Αν τη βρεις εκεί. Και στο παίρνουν το σχολείο. Δεν μιλάς σοβαρά. Θα δώσουμε μεγάλη μάχη, κυρία Λάρα. Της Μάγδας ο ζυγός δεν θα περάσει. Μήπως να φορούσα και μια στολή έτσι να το κάνουμε λίγο πιο... Τι στολή? Από αυτές που έχουμε στο βεστιάριο για τις εθνικές γιορτές. Να βάλω και δύο κουμπούρια στο ζωνάρι, να με δει έτσι φιδόγλωση να τη σκοπεί το αίμα. Από ό,τι θυμάμαι έχουμε μπουμπουλίνα, κολοκοτρώνη, αμαλία. Να το σκεφτώσουν πιο νωρίς. Τώρα πάει. Ταμπουρωθήκαμε. Αντησύχασε τώρα, ε. Γεια. Yeah.